Βρισκόμαστε στη Λεωνίδου, όπως βλέπετε. Κάνουμε μια προσπάθεια να λυθεί αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο με μια προσωρινή ρύθμιση, έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας που χρησιμοποιούν αυτή την οδό και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ. Η προσπάθεια αυτή είναι προσωρινή, έχουμε πει, αποτελείται από κόνους, σήμανση που απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση, διαγράμμιση, και θα γίνει σε όλο το μήκος της οδού από την οδό Θερμοπυλών μέχρι την οδό Όθωνος Αμαλίας. Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη μέσω αυτού του δρόμου και κυρίως τις ημέρες αιχμής, Τετάρτη και Σάββατο, που έχουμε και τη Λαϊκή. Ζητούμε από τους συμπολίτες τη συμπαράστασή τους να στηρίξουν αυτό το έργο. Ήδη έχουμε μιλήσει και με την Τροχέα και θα στηρίξει και αυτή με ενισχυμένες περιπολίες και τα λοιπά την υιοθέτηση από τους πολίτες της νέας κυκλοφοριακής κατάστασης, και θα είμαστε ευτυχείς αν τελικά τα μικροπροβλήματα που φαίνεται αρχικά ότι μπορεί να δημιουργηθούν με κάποιους μαγαζάτορες και τα λοιπά, ότι ουσιαστικά δεν είναι τόσο σοβαρά. Γιατί το διπλοπαρκάρισμα μπορεί να εξυπηρετεί θεωρητικά κάποιους για κάποια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά τελικά βγάζει ένα δρόμο κυρίας κυκλοφορίας εκτός λειτουργίας, πραγματικής λειτουργίας. Αυτή είναι η προσπάθεια και καλό πάλι όλους τους πολίτες να... Κύριε Σκραπετή, παρακαλώ. Έχετε ξεκινήσει από 1,5 χρόνο τώρα τη διαδικασία για την οριστική διευθέτηση του θέματος. Πού βρίσκεται αυτό και τι βλέπετε να γίνεται? Κοιτάξτε, υπάρχει μελέτη η οποία έχει γίνει αποδεκτή, την έχει παραλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια παρέμβαση σε όλο το μήκος, από την Αλκμάνος μέχρι την Όθωνος Αμαλίας. Προβλέπει απότιμηση πεζοδρομίων, νησίδα. Επειδή διαμαρτύρονται κάποιοι ότι δεν πρέπει να το μειώσουμε το πεζοδρόμιο, πόσο μειώνεται, 50 εκατοστά? Ακούστε. Αυτοί που διαμαρτύρονται δεν ήταν για το πεζοδρόμιο. Τότε που γινόντουσαν οι μελέτες που μιλούσαν για πεζοδρόμια, η μελέτη στην οποία αναφερόντουσαν ήταν μια σελίδα Α4. Την είχαμε κάνει και εκπομπή τότε, αν θυμάστε. Και το ποσό που διετίθεται ήταν 280.000 ευρώ. Το κόστος της μελέτης σήμερα είναι 2.800.000 ευρώ για να γίνει το έργο, όχι της μελέτης. Η μελέτη ήταν σαφώς πολύ φθηνότερη. Η εκτέλεση του έργου. Και ενώ πριν 5-6 χρόνια ήταν 280.000 ευρώ. Αν είχαν τότε ξεκινήσει εργασίες με 280.000 ευρώ, σήμερα που μιλάμε θα ήταν σκαμμένη η Λεωνίδου και εκτός κυκλοφορίας για όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα η προσπάθεια είναι να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να ολοκληρωθεί. Και δεν υπάρχουν αντιδράσεις τη στιγμή που η μελέτη είναι εμπεριστατωμένη. Λύνει προβλήματα φύτευσης, φωτισμού κτλ. Ο φάκελος δηλαδή είναι... Ο φάκελος τον έχει παραλάβει το Δημοτικό. Όριμος. Όριμος να κατατεθεί. Άρα είναι θέμα Περιφερειακού Συμβουλίου να το εντάξει. Ακόμα δεν το έχουμε καταθέσει. Λείπουν κάποια χαρτιά αρχαιολογίας κτλ. Τυπικά χαρτιά τα οποία θα και μέσα στη βδομάδα αυτή θα κατατεθούν για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό τώρα, η διαγράμμιση έτσι όπως έχει γίνει και για τη στάθμευση, οι ποινές των παραβατών είναι όπως ορίζει ο ΚΟΚ? Σίγουρα δεν ορίζουμε δικές μας ποινές, δεν νομοθετούμε. Όχι, απλώς γιατί... Ό,τι προβλέπετε για παρακόλληση κυκλοφορίας, για παράνομη στάθμευση κτλ. Ωραία. Τσάμπα λεπτά. Πώς το συμπεραίνετε? Γιατί δεν θα εφαρμοστεί αυτό το... Δηλαδή θα ξυλώσουν
τις σημαδούρες αυτές. Έτσι, μπράβο. Όπως κάνανε και στα πεζοδρόμια που κόβανε για τα καροτσάκια να ανεβαίνουν οι κυρίες και όλα αυτά και σε μηδέν χρόνο τα είχαν καταστρέψει όλα. Άμα είχες έρθει 2 μέτρα πιο δώσε το πεζοδρόμιο αυτά, θα γινότανε από ό,τι έχουν πει, θα είναι η μελέτη η οποία έχει ολοκληρωθεί και θα ξεκινήσει, τώρα περιμένουν να μπει στο ΕΣΠΑ, γιατί είναι με πολλά τα λεφτά εκεί. Είχε γίνει από τον κύριο Αντωνακό. Είχε προμελέτη είχε γίνει και ξεκινήσει ένα σκαρίφι. Αλλά είναι μερικοί που κάνουν ό,τι θέλουν εδώ στις πάντες. Τώρα, αυτό είναι δεδομένο. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Είναι ο δρόμος εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι έχουν ξεκινήσει, δηλαδή ο φάκελος είναι έτοιμος. Τώρα από εκεί και πέρα θα γίνει τώρα ή αν θα γίνει του χρόνου, αυτό είναι όπως καταλαβαίνετε σχετικό. Σωστό είναι έξω από εδώ. Πάντως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κρεπέτης, είπε ότι ο φάκελος είναι έτοιμος και κατά... Ναι, είναι αξιότιμος κύριος. Πάρα πολύ. Είναι εντάξει, είναι ωραίος. Και δουλεύει και ενδιαφέρεται. Αλλά σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Θα δούμε άλλωστε. Άμα το δοκιμάσουμε, δεν μαθαίνουμε. Ναι. Πάρα πολύ ικανοποιημένος για πώς να το πω, γιατί παλιά είχαμε πει να κοπεί. Τώρα που έγινε αυτή η πράξη είναι πάρα πολύ θετική. Από ό,τι δήλωσε ο κύριος Σκρεπέτης, ότι ήδη ο φάκελος είναι έτοιμος για να γίνει η οριστική διευθέτηση εδώ. Εύχομαι. Το έχω υπογράψει. Ωραία. Είχα μάσει υπογραφές επί Μακαρίτη Αντωνάκου. Μπράβο, ναι. Υπάρχει ο φάκελος που έχω υπογράψει. Άρα ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε καλό δρόμο. Ελπίζουμε. Ανάλογα. Πάντως εσείς είσαστε υπέρ της... Εγώ είμαι 50 χρόνια εδώ. Είμαι από το 58. Μα γι' αυτό είσαστε γνωστός, δεν είσαστε ξένος. Λοιπόν, από αυτής της πλευράς θέλω ο δρόμος μου να γίνει όπως καλή ώρα έχει γίνει η αρχιδά μου. Μπράβο. Να γίνει κάτι καλό, σύνδεστε, κάτι θετικό. Σωστό. Δεν ξέρω και μία αυτή. Εδώ πώς πάτε εσείς με τις δουλειές? Οι δουλειές, εμείς είμαστε τώρα, πού να το πω, ηλιοβασίλεμα στις δουλειές. Γιατί είναι τα μεγάλα τράφη. Τα μεγάλα τράφη. Κάποτε για μας δεκαετίες ήταν 60, 70, 80, 90. Όχι και μετά. Λένε ότι τρώγαμε τα δανεικά όμως, λέει. Τα δανεικά τα τρώγανε... Οι επιτίδιοι. Να μην εκφραστώ. Τα τρώγανε οι επιτίδιοι. Δεν είναι ντροπή. Κανείς δεν έτρωγε. Οι νοικοκυρέοι τρώγανε τα δικά τους. Έχετε δίκιο. Και οι νοικοκυρέοι δεν χουστάει κανένας. Τουλάχιστον εδώ. Δήλωσε ότι γι' αυτό αλλάζεις και το στυλ της επιχείρησης. Για πέστε μου, τι λέει η κυρία. Δεν άκουσα τι. Αλλάζετε, λέει, το στυλ της επιχείρησης. Δεν κατάλαβα. Αλλάζεις τα αντικείμενο. Όσον αφορά, ναι, έχουμε κάνει στροφή και έχουμε βάλει τους λέβητες με ξύλο και με πέλε. Α. Οι οποίοι είναι της εποχής. Έχει ζήτηση, είναι... ελληνός. Έχουμε μεγάλη προσφορά. Αλλά θα παίξει ρόλο η δουλειά αυτή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σωστό, τότε που θα αρχίσουν τα κρύα. Είναι... Όχι, μα εγώ δεν εννοούσα τώρα. Εγώ εννοούσα γενικά το ότι βάζετε συμπληρωματικά στοιχεία που είναι της εποχής πλέον, της οικονομίας. Για να επιβιώσουμε. Ακριβώς. Σαν επιχείρηση. Ωραία. Και σαν οικογένεια και σαν κοινωνία. Ωραία. Εντάξει, Καλομύρη. Ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά. Θέλω τη γνώμη σας σαν δημοτική αστυνομία για το έργο αυτό. Θα εφαρμοστεί? Το μέτρο είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό θέλω να μας πείτε. Και... από τη σκοπιά τη δική σας, αν το βλέπετε το για καλό μέτρο. Είναι πάρα πολύ καλό το μέτρο. Θα ελεγχθεί και θεωρώ το μέτρο είναι πάρα πολύ καλό. Θα απελευθερωθεί όλη η Λεωνίδα. Εσείς πώς το βλέπετε? Πάρα πολύ καλό το έργο. Πρέπει να γίνει αυτό το έργο, να ελαφρύνει και λίγο ο δρόμος αυτός. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ναι, αλλά υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι διαμαρτύρονται. Νομίζουν ότι με την κίνηση έχουν περισσότερη δουλειά τα μαγαζιά τους. Συγγνώμη. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε, να ταλαιπωρείται όλος ο κόσμος? Αυτό θέλω, την άποψή σας, τη γνώμη σας. Για μένα είναι καλό το έργο. Για μένα είναι πολύ καλό. Αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνεται.
η σκέψη μου είναι τώρα αυτή. Τώρα τι μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θα το δούμε, θα το δοκιμάσουμε. Πρέπει να γίνει. Για μένα. Για όλο τον κόσμο, γιατί κοίταξε να δει. Δεν μπορεί να δηλαδή άλλο να δει. Να γίνεται κάθε Σαββάτο, να γίνεται πανικός και δεν μπορεί να περάσει κανένα. Και δεν περνάει κανένα. Τότε λοιπόν να γίνουν κάποια μέτρα, να λάβουν μέτρα ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Αντώνη. Κύριε Σμιλιά, εσείς είστε κάτοικος εδώ. Είσαστε κάτοικος εδώ και οπωσδήποτε είστε από τους πρώτους που θα αντιμετωπίσετε τη νέα κατάσταση της κυκλοφοριακής δομής εδώ στη Λεωνίδου. Για πέστε μας. Η αλήθεια είναι ότι ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλεως της Σπάρτης είναι η Λεωνίδου. Είναι το καρκίνωμα αυτό, το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πιστεύω ότι ο Δήμος πολύ καλά κάνει και πράττει, όπως το είχαμε πει, το έχω ξαναπεί πάλι και στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια την προηγούμενη τετραετία, ότι πρέπει να δοθεί κάποια λύση στη Λεωνίδου. Έστω και με αυτή το προσωρινό αυτό μέτρο το οποίο γίνεται σήμερα, νομίζω ότι βαδίζουμε προς το σωστό, προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να πιστεύω ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με το κόψιμο των πεζοδρομίων και από ό,τι γνωρίζω ότι ο Δήμος προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαι χαρούμενος και ευχαριστημένος για ένα και μοναδικό λόγο, ότι επιτέλους εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί και εγώ είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος εδώ, κατάλαβαν ότι η Λεωνίδου πρέπει να δοθεί λύση και πρέπει να κοπούν τα πεζοδρόμια. Εσείς συμφωνούσατε με τις αντιδράσεις της προηγούμενης τετραετίας? Όχι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σαν Δημοτικό Σύμβουλος ότι είχα την αντίθετη άποψη. Η άποψη δική μου ήταν άμεσο κόψιμο στα πεζοδρόμια ώστε να απελευθερωθεί ο δρόμος και να μην υπάρχει αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Συνεπής ο Δήμος, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξαγγελία την οποία είχε κάνει ο Σταύρος Αργυτάκος προεκλογικό ήταν το κόψιμο των πεζοδρομίων ώστε να δοθεί η λύση στη Λεωνίδου. Αλλά έχει φτάσει 2,5-3 εκατομμύρια τώρα η δαπάνη σε περίπτωση οριστικής λύσεως. Εντάξει, αυτό είναι. Τότε ήταν 300.000. Δεν γνωρίζω τώρα το λόγο το οποίο έχει φτάσει το ύψος αυτό. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλια. Εγώ βλέπω τι πάει να γίνει. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τι έχετε να προτείνετε στους τηλεθεατές μας που μας βλέπουν? Ότι θα προτείνω εγώ να τους συνιστώ να κινούνται προς τη Λεωνίδου από εδώ και στο εξής, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αν θα ανοίξει και ο δρόμος των θερμοπυλών, νομίζω ότι υπάρχει κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Ευχαριστώ πολύ.